Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας τις οποίες ο Θεός πρίκησε με μια πανέμορφη φύση. Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας οι οποίες έχουν πλούσιο λαϊκό πολιτισμό. Υπάρχουν και κάποιες περιοχές της Ελλάδας που έχουν την ευτυχία να συνδυάζουν ένα πολύ όμορφο φυσικό τοπίο με ένα πολύ πλούσιο πολιτιστικό, πολιτισμικό υπόβαθρο προϊόν, διεργασιών χιλιάδων ετών. Μία από αυτές είναι η ορεινή Αργυθέα, το δυτικό κομμάτι, το ορεινό κομμάτι του νομού Καρδίτσας, γενικότερα η περιοχή των Αγράφων και ακόμα γενικότερα η Νότια Πίνδος. Την Κυριακή που μας έρχεται, Παγκόσμια ημέρα χορού, όπως έχει ανακηρυχθεί, έχουμε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο Βελίδιο από το Σύλλογο Αργυθεατών Βορείου Ελλάδος ο Κατσαντώνης, μια χορευτική και όχι μόνο εκδήλωση. Για αυτήν την εκδήλωση, αλλά και γενικότερα για την πανέμορφη ορεινή Αργυθέα της Καρδίτσας, μιλάμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Αργυθεατών Βορείου Ελλάδος, κυρία Τζούλη Ιωάννα Νασιώκα. Κυρία Νασιώκα, καταρχήν το Τζούλη είναι βαφτιστικό. Είναι βαφτιστικό. Ναι. Σας βρίσκω πολύ προθυμένους στους αργυθεάτες, ακόμη και στα βαφτιστικά ονόματα. Εσείς ζήσατε στα άγραφα, ζήσατε στην ή κατάγεστε απλώς από εκεί? Κατάγομαι από εκεί και έζησα τα παιδικά μου χρόνια τα καλοκαίρια. Ένα παιδί που έζησε στο μαγευτικό φυσικό τοπίο των Αγράφων, που είναι από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας και το βλέπουμε σε άπειρα ντοκιμοντέρ που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Πώς μπορεί μετά να συνηθίσει σε μια τσιμεντένια μεγαλούπολη όπως η Θεσσαλονίκη? Είναι δύσκολο, αλλά υπάρχουν νοητικές φυγές. Όταν θέλεις να ξεκουραστείς, μπορείς απλά να κλείσεις τα μάτια και όλα διορθώνονται. Μάλιστα. Εσείς είστε πρόεδρος του Συλλόγου των Αργυθεατών. Θυμάμαι, βέβαια, από τα παιδινά της Καρδίτσας, ένα από τους παλιούς επιχειρηματίες της πόλης, τον αείμνηστο Μπακατσέλο, να μου λέει σε συνέντευξη «Η μετέρα παρικία ή των θεταλών», ότι ήταν πολύ μεγάλη στις αρχές του 20ου αιώνα. Πράγματι, η Θεσσαλονίκη πάντα είχε μεγάλη θεσσαλική παρικία. Οι αργυθεάτες από τα ορεινά της Καρδίτσας, όχι οι καραγκούνιδες του κάμπου. Πόσοι είστε στην περιοχή, στην πόλη μας? Εδώ είμαστε πάρα πολλοί. Ναι. Και η ιστορία μας είναι από παλιά, δεν είναι τώρα. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε επίσημα, η σφραγίδα του είναι από το 1980. Παρ' όλα αυτά, οι αργυθεάτες εδώ ξέραμε ότι ζούσαν από πολύ παλιότερα. Από τον ιδρυτή ακόμα του Συλλόγου έχουμε περιγραφές ότι και από το 1945-48 οι αργυθεάτες έκαναν χορό στη Θεσσαλονίκη, παρόλο 48. που δεν έχουν. Ο Σύλλογος σήμερα με τι ασχολείται? Πριν μπούμε στα της εκδήλωσης της μεθαυριανής, που είναι και πολύ ενδιαφέρουσα ως προς τις συμμετοχές και τα πρόσωπα που θα έρθουν στο Βελίδιο, αλλά ας δούμε πρώτα λίγο τη δράση του Συλλόγου σας. Τι ακριβώς κάνετε εσείς ως Συλλόγος? Είμαστε ένας πολιτιστικός σύλλογος όπως όλοι. Προσπαθούμε καταρχήν να συνδέονται τα μέλη μας μεταξύ τους, να γνωρίζονται και να κρατάμε και τις ιδιαίτερες σχέσεις με την πατρίδα μας. Πόσο εύκολο είναι αυτό, πέρα από τη σχέση με την πατρίδα? Υποθέτω ότι και ο καθένας μπορεί με μία εκδρομή, δεν είναι τόσο μακριά η Καρδίτσα. Η απορία μου είναι όμως ως προς τα ήθη, τα έθιμα και το λαϊκό πολιτισμό της Αργυθέας. Σε ένα έντονο αστικό περιβάλλον. Πώς μπορεί, και αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, αφορά και εμάς τους Πόνιους και τους Αρακατσάνους και κάθε κομμάτι του ελληνισμού. Ήθη, έθιμα και τρόπο ζωής που διαμορφώθηκε σε ένα πανέμορφο ορεινό τοπίο πάνω από 1000 μέτρα υψόμετρο και σε κτηνοτροφικές κοινωνίες ή αγροτικές. Πώς μπορούμε να κρατήσουμε στοιχεία αυτού του πολιτισμού στην καθημερινότητά μας στην πόλη? Καταρχήν, αυτά τα στοιχεία είναι βιωματικά, είναι ο τρόπος σκέψης, είναι ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε. Επομένως, οτιδήποτε κάνουμε, παίζουν ρόλο οι καταβολές που έχουμε. Τα ήθη και έθιμα εκεί πάνω δεν ήταν κάτι που πέρναγε, ήταν ο τρόπος της καθημερινότητάς σου. Μπορεί να γίνει καθημερινότητα όμως και εδώ? Έχουμε... Ναι, μπορεί να γίνει καθημερινότητα και εδώ, αρκεί να το θες. Μάλιστα. Είναι ο τρόπος που διδάσκεις τα παιδιά σου να ζουν, ο τρόπος και η στάση ζωής που έχεις και το πόσο εύκολα μπορείς να ξεπερνάς προβλήματα που σου έρχονται, γιατί εκεί πάνω οι άνθρωποι από το τίποτα μπορούσαν πραγματικά και ξεπερνούσαν τεράστια προβλήματα. Την ώρα που μιλάμε, η ροή, το κοντρόλ της εκπομπής δείχνει πολύ όμορφα πλάνα και φωτογραφίες από τα άγραφα. Πριν από χρόνια, όπως όλη η ορεινή Ελλάδα, γιατί η ιστορία του 20ου αιώνα της Ελλάδος είναι και η ιστορία της καθόδου των Ελλήνων από τα βουνά στις πεδιάδες. Είναι εκπληκτικό ότι πριν από 100 χρόνια
ένα ποσοστό γύρω στο 25% του ελληνικού πληθυσμού ζούσε στις χαρακτηρισμένες ως ορεινές περιοχές και σήμερα είναι περίπου 5 και πιο κάτω. Δηλαδή το 80% των κατοίκων των ορεινών περιοχών έχουν φύγει. Πριν από δεκαετίες, αν συζητούσε κανείς για τα άγραφα, θα συζητούσε και για το θέμα της εγκατάλειψης ορεινής Ελλάδας. Υπήρχαν προβλήματα. Έφθυναν οι οικισμοί, πανέμορφοι, ευνοημένοι από τη φύση, αλλά κάθε χρόνο και κάθε απογραφή λιγότεροι κάτοικοι, προβλήματα από τον ταχυδρόμο μέχρι την ηλεκτροδότηση. Τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες μία-δύο δεκαετίες, είναι η εποχή της έκρηξης του οικοτουρισμού στην Ελλάδα και τα χωριά που θέλαμε να ξεχάσουμε μετατρέπονται σιγά-σιγά σε περιουσιακό στοιχείο. Αυτή η τάση επηρέασε την Αργυθέα, δηλαδή τα δικά σας χωριά, που από τη φύση τους είναι λες και φτιαγμένα για αγροτουρισμό και για εναλλακτικό τουρισμό. Παρακολούθησαν αυτό το τρένο αυτού του είδους ανάπτυξης. Είμαστε αρκετά ψηλά και η περιοχή μας αρκετά δύσβατη. Και επομένως δεν ήταν εύκολο και οι υποδομές να γίνουν. Και φυσικά οι υποδομές είναι συνάρτηση των κατοίκων που μένουν. Και από τη στιγμή που άδειασε η περιοχή και δεν υπήρχαν κάτοικοι εκεί, σαφώς και τα κονδύλια ήταν πολύ λιγότερα για να μπορέσεις να πας στην ανάπτυξη. Και όλα αυτά καθυστέρησαν την περιοχή της Αργυθέας, της ορεινότερης, της καρδιάς των αγράφων, στο να αναπτύξει αυτό που άλλες περιοχές πιο χαμηλά ανέπτυξαν. Εκτός αυτού, θα πρέπει να πας ειδικά σε εκείνη την περιοχή. Δεν έχει άλλους δρόμους, δεν είναι πέρασμα ιδιαίτερο σήμερα. Αν με το καλό γίνει... Την αιώνιση ήταν και παρά ήταν. Οι Ήπειρος και Θεσσαλία επικοινωνούσαν και από τα δικά σας χωριά. Αλλά σήμερα ήτανε, το κινητόδρομο δεν περνούν το από εκεί. Κύριο, ήταν η κύρια πρόσβαση. Ρούμελη, Θεσσαλία και Ήπειρος συναντιόνταν εκεί πάνω και δεν είναι τυχαίο που οι επαναστατικοί αγώνες από το 1921 είχαν την έδρα τους εκεί στο μοναστήρι στην Παναγία της Πουλιώτισσα. Ακόμα και η έδρα της κυβέρνησης του Βουνού αργότερα είναι στην ιστορική έδρα του Πετρίλο του Δήμου Αργυθέας. Αλλά όλα αυτά σήμερα απέχουν πάρα πολύ από την καθημερινότητά. Ένα άλλο στοιχείο των αγράφων που μου έκανε πάντοτε εντύπωση ήταν οι μεγάλες ηγετικές προσωπικότητες που γέννησαν αυτά τα άγωνα από αγροτικής απόψεως χωριά στον 20ο αιώνα. Από τον Πλαστήρα που είναι εμβληματική περίπτωση για τα χωριά τα δικά σας, ο Κονδύλης από την Βρετανία λίγο παρακάτω από τον Μπρουσό, ο Καφαντάρης από την Βρετανία, ο Χαρίλος Φλωράκης ο τελευταίος χρονικά πάλι δικό σας χωριανός Άγγε, ή ο Σόγαμπρου από την Βρετανία. Για ποιο λόγο τα άγραφα, τα απομονωμένα, τα ορεινά άγραφα, με ανθρώπους που έχουν να παλέψουν με τα στοιχεία της φύσης, γιατί ζουν σε ένα πολύ μεγάλο υψόμετρο, γεννούν τόσο σημαντικές προσωπικότητες ή τουλάχιστον γεννούσαν σε όλο τον 20ο αιώνα? Πιστεύω ότι το τοπίο είναι αυτό που διαμορφώνει το χαρακτήρα και παίζει καθοριστικό ρόλο. Επειδή ακριβώς εκεί οι άνθρωποι ήταν υποχρεωμένοι από μόνοι τους να μπορούν να επιβιώνουν και ταυτόχρονα θα έπρεπε να συντονιστούν άνθρωποι σχετικά άγριοι στο χαρακτήρα, αυτό δημιουργούσε αυτόματα ηγετικές προσωπικότητες. Από τα πιο ωραία που έχει να κάνει με το λαϊκό πολιτισμό, τον αγράφουν και γι' αυτό το λέω, από τα πιο ωραία περιστατικά που έχει διηγηθεί ο Χαρίλος Φλωράκης στις αυτοβιογραφίες του, μιλώντας στην Άννα Παναγιωταρέα, νομίζω, έχει ένα συγκλονιστικό περιστατικό για την 28η Οκτωβρίου του 1940, που λέει ότι εμείς ως από τα άγραφα, ανοίγαμε το ραδιόφωνο και βαριόμασταν να ακούμε συνέχεια βάλς και κλασική μουσική, γιατί αυτή ήταν η ελαφρά μουσική της μεταξικής περίοδου. Και τη μέρα που ανακηρύχθηκε ο πόλεμος, γέμισαν κλαρίνα, έβαζαν κλαρίνα για το εθνικό αίσθημα. Και η γριά μάνα του Φλωράκη, γεννημένη και μεγαλωμένη στα άγραφα, κλειδωμένη σε ένα διαμέρισμα των Αθηνών, μόλις άκουσε τα κλαρίνα στο ραδιόφωνο, σηκώθηκε πάνω και άρχισε να φωνεί νευριασμένη: «Κερατάδες ή κερατάδες, κερατάδες, τώρα που έχετε τα ζόρια μας θυμηθήκατε», διότι έπαιζε κλαρίνα για πρώτη φορά το ραδιόφωνο. Ερχόμαστε λοιπόν στη μουσική παράδοση των αγράφων. Οι εθνομουσικολόγοι και οι ερευνητές του λαϊκού πολιτισμού πάντα προσεγγίζουν με πολύ ενδιαφέρον τη δική σας περιοχή, γιατί ούτε ακριβώς Θεσσαλία είναι μουσικά χορευτικά, ούτε ακριβώς Ήπειρος, ούτε Ρούμελη. Είναι και τα τρία και κάτι ξεχωριστό. Είναι άγραφα. Αυτήν τη μουσική ταυτότητα, τι κάνετε εσείς που ζείτε σε ένα άγωνο περιβάλλον, ζείτε στη Θεσσαλονίκη, μέσα στις πολυκατοικίες για να τη διατηρήσετε. Στα άγραφα ξέρω και με το παραπάνω τι κάνουν εκεί οι εναπομείναντες. Εσείς οι μεταναστεύσαντες στα αστικά κέντρα. Στις παρέες μας ακόμα και σήμερα προσπαθούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο.
Εγώ ακόμα και στο σπίτι μου θα ψάξω να βρω και να βάλω όποιες παλιές ηχογραφήσεις μπορώ για να κρατήσω αυτό το ηχόχρωμα. Ο σύζυγος κατάγεται από τα άγραφα και εκείνος. Ο σύζυγος είναι από τη Λάρισα, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Οι γαμπροί αργυθέατες στηρίζουν την Αργυθέα περισσότερο από τους ίδιους τους αργυθέατες. Και πραγματικά, μόνο έτσι μπορούμε να καταφέρουμε. Το διαδίκτυο σε αυτή τη φάση πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα η κίνηση που κάνουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη να κρατήσουμε την παράδοση και να είμαστε λίγο πιο αυστηροί γίνεται και σε άλλους πολιτιστικούς συλλόγους της Αργυθέας ανά την Ελλάδα. Είπατε το διαδίκτυο. Είδα πολύ ωραία βίντεο από συντροφιές στο Σύλλογο των Αργυθεατών, από βραδινά ανταμώματα. Το συνηθίζετε συχνά αυτό, το κάνετε συχνά, γίνεται θεσμοθετημένα ή έτυχε πέντε μερακλείδες συμπατριώτες σας να βρεθούν στο Σύλλογο και να το στρώσουν? Όταν μαζευόμαστε, αν μας πιάσει το κέφι, έχουμε ακόμα την ικανότητα να πιάσουμε το τραγούδι. Mm-hmm. Δεν χρειαζόμαστε όργανα, δεν χρειαζόμαστε απολύτως τίποτα. Και ερχόμαστε τώρα στην Κυριακή. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακό το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Οι δρόμοι των αγράφων 2018. Καλά, τους δρόμους των αγράφων είναι, οι δρόμοι των αγράφων είναι τόσο όμορφοι που όσο είτε εσείς στο Βελίδιο είτε εγώ στον τίτλο μιας απλής τηλεοπτικής εκπομπής δεν μπορούμε να τους κλείσουμε μέσα σε μία ατάκα. Βλέπω όμως ότι συμμετέχει, θα έρθει ο Νίκος Λιγερός, ο γνωστός στρατηγικός αναλυτής. Ο Ηλίας Μαμαλάκης θα βραβευτεί και μου έκανε εντύπωση, θα μας πείτε εσείς το γιατί. Δημοσιογράφοι που μιλούν για τα άγραφα, ο Νίκος Γιώτης από το Μακεδονικό Πρακτορείο για τους ασβεστοχωρήτες. Δεν το ήξερα ότι ένα μέρος του ποσοστού των γηγενών, των ντόπιων κατοίκων του ασβεστοχωρίου είχαν έρθει επί τουρκοκρατίας από τα άγραφα. Και γενικά η ορεινή Ελλάδα, τα άγραφα έχουν στείλει χιλιάδες κόσμος σε όλα τα μέρη της Ελλάδος από ανθρώπους που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή. Πείτε μας λοιπόν για το πρόγραμμα της Κυριακής. Τι θα δω εγώ που θα έρθω έτσι την Κυριακή να παρακολουθήσω την εκδήλωσή σας? Ξεκινάμε στο Βελίδιο 10 η ώρα το πρωί και φυσικά λόγω της Παγκόσμιας Μέρας Χορού δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο από ένα σεμινάριο της Αργυθέας. Η διαφορά όμως είναι ότι δεν είναι ένα απλό σεμινάριο. Έχουμε καλέσει έναν αργυθεάτη δάσκαλο από την Αθήνα, ο οποίος γεννήθηκε μάλιστα και στα χωριά μας, για να διδάξει ακριβώς, όχι τόσο τα βήματα, όσο τη στάση του ανθρώπου. Το ύφος το χορευτικό της Αργυθέας. Ναι. Και να βγάλει και λαογραφικά στοιχεία, γιατί για μας ο χορός είναι βιωματικός, δεν είναι βήματα, είναι αυτό που βγαίνει από μέσα μας. Και ο σκοπός μας, ακόμα και στο Σύλλογο στα χορευτικά μας, είναι το κάθε παιδάκι να προετοιμαστεί για να μπει πρώτο. Αυτό είναι τεράστια διαφορά συγκριτικά με άλλους συλλόγους. Εμείς δεν θέλουμε παθητικά το παιδάκι να μάθει να χορεύει. Ο σκοπός του είναι να μάθει και να θέλει να μπει πρώτο. Έτσι διδάσκονται τα παιδιά. Είναι στο πώς θα βγουν στη ζωή μετά. Ο χορός είναι μία έκφανση της ίδιας της ζωής μας. Νίκος Λιγερός, γνωστός στρατηγικός αναλυτής, συχνά πολύ έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε στην τηλεόραση, μιλά στην εκδήλωσή σας για τα άγραφα, τον πύργο του ελληνισμού και τη στρατηγική του σημασία. Πώς προέκυψε αυτή η επιλογή? Ποια είναι ακριβώς η στρατηγική σημασία? Σήμερα εγώ δεν βρίσκω καμία στρατηγική σημασία στα άγραφα, υπό την έννοια ότι την εποχή του Κατσαντώνη δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χτυπούσε η καρδιά της Ελλάδας εκεί. Η ορεινή Ελλάδα κρατούσε την άμυνα. Σήμερα είσαι στο κέντρο της Ελλάδος. Δεν τα απειλεί κανείς τα άγραφα. Είναι πανέμορφα. Ο μόνος που μπορεί να τα κατακτήσει είναι οι Ευρωπαίοι τουρίστες με το καλό να έρθουν και να αφήσουν τα ευρώ τους. Ο Νίκος Λιγερός θα μιλήσει προφανώς για το παρελθόν όταν μιλάμε για τη στρατηγική σημασία των αγράφων, έτσι δεν είναι? Αυτό ο ίδιος θα το κρίνει. Μάλιστα. Για το τι θα πει και γιατί θα το πει. Ωραία, πάμε παρακάτω. Από πλευρά μας όμως, ναι. Για να τον καλέσουμε, κάτι θα ξέρει. Κάτι ξέρει. Δεν θέλει να πείτε περισσότερα, επομένως όσοι έρθουν θα τα ακούσουν εκεί. Ιωάννης Κουτσοκώστας, Σαρακατσανέοι και άγραφα. Οι Σαρακατσανέοι της Ελλάδος, και εδώ συχνά έχουμε εκπροσώπους των πολιτιστικών σωματείων τους, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με τα άγραφα. Δεν είναι όλα τα άγραφα Σαρακατσανέοι, βέβαια. Εσείς είστε ντόπιοι αργυθεάτες. Επί αιώνες περνούσαν οι Σαρακατσανέοι με τα κοπάτια τους. Έχετε ένα συγχρονισμό, μια σχέση. Ναι, και μάλιστα
τουλάχιστον από πληροφορίες που εγώ έχω και ξέρω, πάντα ζούσαμε πάρα πολύ αρμονικά. Αυτό που λέμε, ας πούμε, μεταξύ μας είναι ότι δεν σταυρώναμε τα κοπάδια μας, δεν μαλώναμε. Ήταν συγκεκριμένοι οι δρόμοι, ήταν μονοπάτια τα λιβάδια που χρησιμοποιούσε ο καθένας. Αυτό μεταφέρθηκε σήμερα στο σωματιακό επίπεδο με την Ομοσπονδία, τους συλλόγους σας Αρακατσανίων. Τι σχέση έχετε εσείς, Αγίτια της? Διότι εδώ υπάρχουν δεκάδες ειδών εθνοτοπικά σωματεία στη Θεσσαλονίκη. Μάλλον οι Σαρακατσανοί αυτοί που μοιάζουν πολύ από άποψη φυσικού περιβάλλοντος, αν εξαιρέσουμε την ομαδικότητα στη ζωή, με εσάς ως αργιθεάτες. Είμαστε πολύ συγγένεις. Θα έλεγα ότι είμαστε, αν όχι αδέρφια, πρώτα ξαδέρφια. Μπορούμε να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Τα τραγούδια μας πολλά είναι κοινά, αλλάζει ο ρυθμός μας και αυτό είναι συνέπεια των επιρροών που έχουμε εκεί πάνω. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κοινά μουσικά, μουσικούς δρόμους, αλλά οι ρυθμοί μας είναι διαφορετικοί. Υπάρχει διάκριση όταν θα δεις έναν αργιθέατη να χορεύει δίπλα σε έναν σαρακατσάνο, το ίδιο τραγούδι, αμέσως θα καταλάβεις ποιος είναι ποιος. Μάλιστα. Για αυτόν που ξέρει. Για τους μυρμένους. Ο δημοσιογράφος μιλάει για τους ασβεστοχωρίτες που έχουν καταγωγή από τα άγραφα. Και αυτό είναι μία λεπτομέρεια άγνωση στους πολλούς Θεσσαλονικείς. Βέβαια, στη βιβλιογραφία είναι καταγεγραμμένο εδώ και αιώνες, δεκαετίες μάλλον, ότι η πρώτη κάτοικη του ασβεστοχωρίου υπάρχει λαϊκός, δεν τεκμέρεται από πουθενά, λαϊκή αφήγηση ότι έχουν έρθει από τα άγραφα και σε πολλά ακόμα μέρη στη Μακεδονία. Και εγώ θέλω να το κάνω και ένα θέμα στην εκπομπή, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Εσείς, ο σύλλογος το γνωρίζει. Αυτό με το σύλλογο του ασβεστοχωρίου, είχατε σχέσεις με το χωριό? Με το σύλλογο του ασβεστοχωρίου δεν είχαμε σχέση. Ξεκινώντας όμως τους δρόμους των αγράφων πέρυσι και με βάση κάποια στοιχεία που ήταν καταγεγραμμένα σε κάποια βιβλία που και αυτά τεκμηριωμένα δεν θα τα βρεις κάπου, βρήκαμε ότι το 1605 στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν ειδικά φορολογικά προνόμια για αυτούς που κατάγονταν αυτάγραφα από εκεί. Αυτό όλο μας έκανε λίγο να ψάξουμε. Τυχαία με το σύλλογο βρεθήκαμε σε ένα καζάνι στο ασβεστοχώρι και κάναμε έτσι μια πολύ ωραία βραδιά. Και μας λέει αυτός με το καζάνι, ξέρετε παιδιά, κι εγώ η καταγωγή μας είναι αυτάγραφα. Και πράγματι τα χαρακτηριστικά του, τα χρώματά του, τα μάτια του έμοιαζαν πάρα πολύ με τα δικά μας χαρακτηριστικά. Για μας, η ιστορία δεν είναι αυτό που γράφει το βιβλίο και το Wikipedia. Η ιστορία είναι οι σχέσεις των ανθρώπων και αυτά που λέγονται. Οι άνθρωποι οι δικοί μας άκουγαν πάντα αυτά που κουβεντιάζονται και όχι αυτά που γράφονται. Δεν ήξεραν να διαβάζουν. Αυτό όμως δεν τους σταμάτησε σε τίποτα. Έτσι εμείς αρχίσουμε και ψάχνουμε γενικά την πορεία των αργιθεατών και γενικά των αγράφων σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και είναι μια διαδρομή καταπληκτική. Είναι η πρώτη επαφή με συλλόγους σε αυτή τη φάση. Γι' αυτό και οι Σαρακατσανέοι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Σαρακατσάνων, για πρώτη φορά, παρόλο που είμαστε οι αργιθεάτες των αγράφων, δήλωσαν στήριξη και άμεσα και ευχαριστώ και ιδιαίτερα τον κύριο Μουτσιάνα που αμέσως είπε ναι, όταν είναι άγραφα και ιδίως Κατσαντώνης είμαστε εκεί, γιατί τα άγραφα ήταν ένας τόπος που είχε βλάχους, είχε σαρακατσάνους, είχε ντόπιους και δεν είχαν ποτέ τους πρόβλημα μεταξύ τους. Είναι κάτι σαν ένα μεγάλο μπουκέτα από λουλούδια. Εμείς είμαστε το ένα λουλούδι, άλλοι είναι το υπόλοιπο. Ηλίας Μαμαλάκης. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της ελληνικής τηλεόρασης στον τομέα της διατροφής. Τιμάται από εσάς τους αργιθεάτες της Θεσσαλονίκης την Κυριακή στο επίκεντρο της εκδήλωσης. Για ποιο λόγο τιμάται τον Ηλία Μαμαλάκη? Κριτικός είναι ο άνθρωπος, δεν έχει σχέση με την μετάγραφα. Ο Ηλίας Μαμαλάκης είναι ένα πρόσωπο που κατάφερε να ξεπεράσει σύνορα. Και αυτό χάρη στην εκπομπή «Χώματα με ιστορία». Σε αυτή την εκπομπή κατάφερε να βγάλει από το σεντούκι τον Κατσαντώνη και να το σηκώσει πάρα πολύ ψηλά. Εγώ με τα παιδιά μου σήμερα μπορώ να ανοίξω το YouTube και να δω ένα απόγευμα την ιστορία του Κατσαντώνη. Ήταν πολύ ωραία εκπομπή. Ήταν καταπληκτική εκπομπή. Ήταν η δεύτερη εκπομπή του Μαμαλάκη, όχι το κομμάτι που ασχολείται αποκλειστικά με την κουζίνα, αλλά εκείνο το πολύ δύσκολη τεχνικά εκπομπή που συνδύαζε κουζίνα και ιστορική μνήμη. Ναι.
Ήταν φοβερό. Και όχι μόνο αυτό, κατάφερε να συνδυάσει και τα ιστορικά πρόσωπα εκείνης της εποχής και να ξεφύγουμε από το αποσπασματικό, να δούμε τον Καραϊσκάκη, ας πούμε, που θα έρθει μετά τον Κατσαντώνη, να δούμε τη σχέση με τον Μπότσαρη, να δούμε με τους άλλους οπλαρχηγούς εκείνης της εποχής και να μπορέσουμε να καταλάβουμε την ιστορία, γιατί δεν είναι το να μάθεις μόνο για ένα πρόσωπο. Πρέπει να καταλάβεις γιατί έγιναν όλα αυτά τότε. Επομένως, Κυριακή, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, στο Βελίδιο, ο Σύλλογος Αρχιθεατών Βόρειας Ελλάδας, ο Κατσαντώνης, στις εκδηλώσεις «Οι δρόμοι των αγράφων 2018». Υπάρχει αντίτιμο εισόδου? Όχι, είναι ελεύθερη. Είναι είσοδος. Ελεύθερη. Τι ώρα γίνεται η εκδήλωση? Η εκδήλωση ξεκινάει 10 η ώρα το πρωί. 10 με 12 έχουμε το κομμάτι των σεμιναρίων, όπου εκεί και η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων. Είναι και τα σεμινάρια ελεύθερα. Μπορεί κάποιος να παρακολουθεί σεμινάρια χορού. Είναι ελεύθερα. Όλα πολύ είναι ελεύθερα για τον κόσμο. Εύχομαι καλή επιτυχία στους εραστές του λαϊκού πολιτισμού και της μουσικοχορευτικής μας παράδοσης, που δεν είναι λίγοι στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πρόταση που θα τη συνιστούσαμε ανεπιφύλακτα, η Ένωση Αρχιθεατών Βόρειας Ελλάδας, ο Κατσαντώνης, αυτή την Κυριακή στο Βελίδιο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ ευχαριστώ και να ευχαριστήσουμε και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Μητροπολιτική Ενότητα που στηρίζει την προσπάθεια, το Κέντρο Πολιτισμού. Την αιγίδα των Αρχιθεατών και της Πανελληνίας Ομοσπονδίας μας και όλους αυτούς που πραγματικά βοήθησαν στο να λάβει χώρα αυτή η δράση μας. Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή Κοινωνία των Ιδεών. Θα τα πούμε και πάλι μαζί αύριο στις 18:00. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.